Γεια σας, είμαι η Ελένα Σεπτέμβρη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας μιλήσω και θα κάνουμε ασκήσεις καλλιγραφίας. Σήμερα θα κάνουμε λοιπόν και θα μιλήσουμε για ασκήσεις καλλιγραφίας και πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε αυτές στην δουλειά σας και στο χόμπι σας. Πριν από αυτά να σας πω να μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να σας έρχονται τα βίντεο μόλις ανεβαίνουν, τα καινούργια τα βίντεο. Επίσης, αν έχετε κάποιες απορίες, γράψτε τις κάτω στα σχόλια. Ή αν έχετε να μου προτείνετε κάτι για κάποια επόμενα βίντεο, γράψτε το και αυτό να το έχω στα υπόψη μου. Και στη σελίδα μου calligrapher.gr κάτω χαμηλά υπάρχουν τα στοιχεία σας που μπορείτε να βάλετε και το newsletter, έτσι όποτε έρχονται νέα workshops ή διάφορα άλλα νέα από το blog και τα λοιπά, να σας έρχεται ένα email και να τα μαθαίνετε και να συμμετέχετε αν θέλετε ή να διαβάζετε διάφορα άλλα νέα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τις ασκήσεις που πρέπει να κάνουμε στην καλλιγραφία, την πρακτική. Αλλιώς το λέμε και ζέσταμα. Οι ασκήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για την καλλιγραφία. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικές για τους αρχάριους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκινάτε να κάνετε αν είστε εντελώς αρχάριος είναι ασκήσεις για να μάθετε πώς να δουλέψετε την πένα σας. Δηλαδή πώς τη βάζετε στην ποτήλια με το μελάνι και μετά από εκεί και πέρα πώς την πιέζετε στο χαρτί, πώς γράφετε, πώς ελευθερώνετε το μελάνι, πώς κάνετε τις γραμμές, τις καθοδικές γραμμές, τις ανωδικές γραμμές κτλ. Κτλ. Αυτό είναι το νούμερο ένα μάθημα στην καλλιγραφία και πάντα πρέπει να ξεκινάτε από εκεί, δηλαδή δεν είναι σωστό να βλέπετε κάποια γράμματα και να ξεκινάτε κατευθείαν να προσπαθείτε να κάνετε το γράμμα, όχι. Θα κάνετε πρώτα τις ασκήσεις πρακτικής, γιατί αν δεν μάθετε πώς συμπεριφέρεται η πένα σας πάνω στο χαρτί, πώς θα ξεκινήσετε να γράφετε γράμματα. Έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα θα μάθουμε σήμερα. Σήμερα βεβαίως θα κάνουμε τις ασκήσεις όσον αφορά την μοντέρνα καλλιγραφία και την copper plate, γιατί επειδή χρησιμοποιούν την ίδια μύτη πένας. Γιατί οι italic και οι άλλες γραμματοσειρές, ancial, black letters κτλ. Χρησιμοποιούν άλλη μύτη πένας, την flat. Οπότε σήμερα θα κάνουμε ασκήσεις για την copper plate και τη μοντέρνα καλλιγραφία που χρησιμοποιούμε την ίδια μύτη πένας. Επίσης, να μην ξεχάσω να σας πω ότι αυτές τις ασκήσεις δεν τις κάνετε μόνο οι αρχάριοι. Δεν θα τις κάνετε μόνο δηλαδή όταν θα ξεκινάτε για να δείτε τη συμπεριφορά. Είναι καλό να τις κάνουμε όλοι και τις κάνουμε όλοι πριν να ξεκινήσουμε να γράφουμε. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζεστάνουμε το χέρι μας πριν να ξεκινήσουμε να γράφουμε. Οπότε κάνουμε στην αρχή αυτές τις ασκήσεις, να ζεστάνουμε λίγο το χέρι, μετά κάνουμε ορισμένα γράμματα ή λέξεις και μετά ξεκινάμε να γράφουμε. Ουσιαστικά δηλαδή το ζέσταμα και οι ασκήσεις αυτές πρέπει να είναι περίπου ένα μισάωρο. Ειδικά το χειμώνα όταν κρυώνουμε, έχουν πέσει θερμοκρασίες και το χέρι μας είναι λίγο κρύο και από τον καιρό, όχι μόνο κρύο επειδή δεν έχουμε γράψει να πάρει ένα φορμάτ, τότε μπορεί να θέλουμε και 3/4. Δηλαδή θα δείτε ότι όσο γράφετε και ξεκινάτε και γράφετε και γράφετε, θα δείτε ότι το χέρι σας δουλεύει πολύ πολύ καλύτερα μετά από τη μισή ώρα. Έτσι, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικές και ξεκινάμε αμέσως τώρα να τις κάνουμε. Λοιπόν, εδώ έχω τα χαρτιά για την πρακτική. Τα οποία τα χαρτιά για την πρακτική είναι αυτά τα χαρτιά που θα σας βολέψουν πάρα πολύ γιατί τα βρίσκετε συνέχεια δίπλα σας και είναι πολύ γρήγορα όταν δεν θέλετε να κάνετε γραμμές. Το σωστό βεβαίως είναι να κάνετε γραμμές, ειδικά όταν έχετε την copper plate, πάνω και κάτω, αλλά
Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο στα λευκά χαρτιά, κάθε φορά που θέλετε να κάνετε εσείς την πρακτική σας όλη την ώρα να κάθεστε να ρηγώνετε, είναι ένα πολύ επίπονο στάδιο αυτό. Γι' αυτό το λόγο σας έχω βρει εδώ πέρα αυτά τα δύο tips, τα δύο αυτά τα χαρτιά, τα πολύ απλά που τα βρίσκετε παντού, για να μπορέσετε κατευθείαν παίρνοντας την πένα και το μελάνι σας, αμέσως να ξεκινήσετε να κάνετε πρακτική σε αυτό, σε αυτά τα μεγέθη. Εννοείται βεβαίως ότι όταν θα θέλετε να γράψετε κάπου αλλού, θα έχετε το μέγεθος που εσείς θέλετε, θα έχετε φτιάξει το μέγεθος που εσείς θέλετε. Λοιπόν, έχω το μελάνι, έτσι έχω ένα μαύρο μελάνι, θα το ανοίξω τώρα και έχω και τη μύτη της πένας, το handle, αυτό λέγεται το handle, αυτό λέγεται η nib, η μύτη, την οποία θα βρείτε σε κάποια άλλα βίντεο πώς θα τοποθετούμε. Υπάρχει ένα playlist που λέγεται συμβουλές, tips και τα λοιπά. Μέσα εκεί θα βρείτε πάρα πολλές συμβουλές και θα βρείτε και πώς να τοποθετήσετε τη μύτη της πένας σας αν είστε αρχάρι, πώς να την προετοιμάσετε. Όλα αυτά θα τα βρείτε μέσα εκεί. Λοιπόν, σίγουρα να ξέρετε ότι αυτά τα χαρτιά δεν είναι τα τέλεια χαρτιά. Εγώ τώρα σας έχω δύο μπλοκ εδώ. Το πρώτο μπλοκ είναι το μπλοκ το καρέ. Διότι το μπλοκ το καρέ μπορείτε να γράψετε και πολύ πολύ μικρούλικα, μπορείτε να γράψετε και σε δύο σειρές, δύο κουτιά, μπορείτε να γράψετε και τρία κουτιά, ανάλογα όσα κουτιά θέλετε. Η ποιότητα του χαρτιού δεν είναι η τέλεια, έτσι όπως και σε αυτό δεν είναι η τέλεια, αλλά σας είπα, αυτή είναι μία γρήγορη λύση σε περίπτωση που εσείς δεν θέλετε να κάθεστε εκείνη την ώρα να κάνετε γραμμές απλά για να κάνετε την πρακτική σας και το ζέσταμά σας. Αυτό λοιπόν είναι το μπλοκ το καρέ και αυτό είναι ένα απλό μπλοκ με γραμμές. Όποιο από τα δύο θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εγώ θα σας κάνω κάποιες ασκησούλες και εδώ να δείτε πώς δουλεύουμε. Λοιπόν, το πολύ σημαντικό αν ήδη κάνει στερχάρι είναι να ξεκινήσετε να μαθαίνετε πώς λειτουργεί η πένα σας. Οπότε βουτάτε την πένα μέσα στο μελάνι, είπαμε πώς το κάνουμε. Και θα πρέπει τώρα να δείτε λιγάκι την πίεση. Πώς να φτιάξετε την πίεση. Δηλαδή, εδώ τώρα θα κάνουμε 10 σκισούλες για να ρυθμίσουμε λιγάκι την πίεση και για να κάνουμε και ζέσταμα. Θα δείτε ότι αυτή καταρχάς τη μύτη τη χρησιμοποιούμε για τη μοντέρνα καλλιγραφία και για την copper plate. Και επίσης αυτές οι ασκήσεις είναι ιδανικές για μοντέρνα καλλιγραφία και copper plate. Έτσι, οπότε είτε θέλετε να γράψετε copper plate, είτε θέλετε να γράψετε μοντέρνα καλλιγραφία, είτε να κάνετε εξασκήσεις πάνω σε αυτές τις δύο γραμματοσύρες, αυτές τις μύτες, τις μυτερές, θα χρησιμοποιείτε. Είναι, βλέπετε, είναι πολύ μυτερή, δεν είναι καθόλου τετραγωνισμένη, αυτή ακριβώς τη μύτη. Οπότε πρέπει ουσιαστικά να δείτε την πίεση. Στη μοντέρνα καλλιγραφία και στην copper plate, η ομορφιά αυτών των δύο γραμματοσυρών είναι ότι οι γραμμές που είναι προς τα κάτω, που τις πιέζουμε προς τα κάτω, οι κάθοδοι, είναι πιο χοντρές, ενώ οι ανωδικές γραμμές, οι καθοδικές γραμμές λοιπόν είναι πιο χοντρές, ενώ οι ανωδικές γραμμές είναι πιο λεπτές. Και αυτή είναι η ομορφιά τους. Σε αυτές τις δύο γραμματοσυρές. Τώρα πώς το πετυχαίνετε αυτό? Το πετυχαίνετε διότι όταν πατάτε προς τα κάτω τη μύτη της πένας, βλέπετε ότι η γραμμή είναι πιο σκούρα. Όταν την πάτε προς τα πάνω απαλά, είναι πιο αχνή. Προς τα κάτω πιο σκούρα, προς τα πάνω πιο αχνή. Οπότε, σαν πρώτη άσκηση είναι αυτή. Προς τα κάτω, πιέζουμε. Εδώ τώρα μας έκανε αυτό διότι πρέπει να γεμίσουμε με μελάνι. Όταν σας το κάνει αυτό θα πρέπει να γεμίσετε με μελάνι. Προς τα πάνω αχνή, προς τα κάτω πιέζουμε. Αν την πιέσετε πολύ, προς τα πάνω, θα δείτε ότι η μύτη της πένας ανοίγει. Κάνει σαν ψαράκι. Έτσι, και αυτή είναι η επιτυχία. Ωραία. Λοιπόν, ξαναφορτώνουμε μελάνι. Προς τα πάνω, προς τα κάτω, με δύναμη, εντάξει όχι και πάρα πολύ δύναμη, μη σπάσουμε τη μύτη, προς τα κάτω, εδώ πάλι θέλει φόρτιση, προς τα πάνω, προς τα κάτω και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση που εννοείται δεν θα κάνετε μόνο μία γραμμή, θα κάνετε μερικές γραμμές για να δείτε ποια είναι η πίεση και πώς ασκείτε την πίεση
στην μύτη της πένας. Αυτές δηλαδή οι ασκήσεις που κάνουμε σήμερα είναι για να ρυθμίσετε τη μύτη, την πίεση που βάζετε στη μύτη της πένας, έτσι. Λοιπόν, ας κάνουμε τώρα μία άλλη άσκηση. Λοξή, η οποία μόνο πιέζουμε. Βλέπετε οι γραμμές, κοιτάξτε πώς είναι. Εδώ βλέπετε ότι όταν αρχίζει και δεν βάζει άλλο μελάνι, πρέπει να φορτώσουμε μελάνι. Εντάξει. Και αυτή είναι η άσκηση στην οποία έχουμε τις καθοδικές γραμμές με πίεση. Πάμε τώρα να κάνουμε την ανάποδη άσκηση, η οποία κάνουμε από την άλλη μεριά και δεν, επειδή είναι ανωδική γραμμή, η πένα όσο και να την πιέσουμε δεν ανοίγει. Η πένα, να ξέρετε, η μύτη της πένας ανοίγει μόνο όταν την πιέζουμε προς την καθοδική κίνηση. Οπότε προς τα πάνω η μύτη της πένας δεν ανοίγει και έτσι λοιπόν κάνουμε τέτοιου είδους γραμμές. Για να δείτε κιόλας και στο χαρτί πώς ρολάρουν οι ανωδικές γραμμές, πώς γράφουν. Έτσι. Και αυτή είναι η τρίτη άσκηση. Πάμε τώρα να συνδυάσουμε. Να αρχίζουμε λιγάκι να συνδυάζουμε τις γραμμές και να κάνουμε μία ανωδική γραμμή, μία καθοδική γραμμή. Μία ανωδική γραμμή, μία καθοδική γραμμή. Βλέπετε τη διαφορά στο πάχος. Εδώ τώρα πρέπει να το φορτώσουμε, το μελάνι, ανωδική, καθοδική, ανωδική, καθοδική. Βλέπετε τι διαφορά υπάρχει στη γραμμή. Αυτή είναι ελαφριά γραμμή, λεπτή, αυτή είναι πιο χοντρή. Έτσι. Αυτό είναι που θέλουμε ουσιαστικά να πετύχουμε. Να πετύχουμε την πίεση στην πένα, έτσι ώστε να μας κάνει αυτές τις γραμμές, γιατί αυτές οι γραμμές θα μας χρειαστούν. Βάζω το μελάνι πιο μπροστά. Εσείς βεβαίως μόνο όταν θα κάνετε την πρακτική σας επιτρέπετε να βάλετε το μελάνι και το μπουκαλάκι πάνω εδώ. Όταν θα γράφετε επίσημα χαρτιά, ποτέ το μελάνι πάνω εδώ, μακριά. Απλά εγώ τώρα το έχω επειδή βολεύει να είναι πιο κοντά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάποιες πιο καμπύλες. Λοιπόν, για να κάνουμε μία ανωδική γραμμή και κατεβαίνοντας, να κάνουμε την καμπύλη πάνω και κατεβαίνοντας να είναι πιο έντονη. Ανωδική, έντονη. Ανωδική, λεπτή, έντονη, χοντρή γραμμή. Γιατί πατάω την μύτη. Ανωδική, λεπτή, έντονη. Πολλές φορές πατάμε και λίγο ανεπαίσθητα την μύτη. Αυτό θα το δείτε. Όσες περισσότερες τέτοιες ασκήσεις κάνετε, τόσο πιο μεγάλη εμπειρία θα αποκτήσετε για να δείτε πόσο πρέπει να πατήσετε πάνω στο χαρτί. Ειδικά αν πρέπει να κάνετε κάποιο έργο καλλιγραφίας, καλό θα είναι να ζητάτε περισσότερα χαρτιά για να κάνετε μερικές τέτοιες ασκήσεις πάνω στο χαρτί εκείνο που θα είναι να γράψετε, διότι άλλη ανταπόκριση έχει το χαρτί αυτό, άλλη αυτό, άλλη το χαρτί εκείνο που θα έχετε εσείς να γράψετε το έργο καλλιγραφίας. Οπότε καλό θα είναι να έχετε επιπλέον χαρτιά από αυτό το έργο που θέλετε να κάνετε για να δείτε πώς ανταποκρίνεται το χαρτί στη μύτη και στην πίεση. Λοιπόν, αυτή είναι η πέμπτη άσκηση που έχουμε βάλει καμπύλες. Πάμε τώρα να κάνουμε λίγο μισοφέγγαρα. Βλέπετε, πιέζω στην κάθοδο και στις δύο ανόδους το αφήνω χαλάρη την πένα. Εδώ θέλει λίγο φόρτιση. Οπότε όπου βλέπετε αυτά θα βάζετε κατευθείαν να φορτίζετε, γιατί ουσιαστικά πρέπει να κάνετε αυτό τη χοντρή γραμμή. Οπότε βλέπετε, χαλαρά, πιέζω, χαλαρά στην άνοδο. Χαλαρά, πιέζω, χαλαρά στην άνοδο. Και κάνουμε έτσι μερικά ημικύκλια, τα οποία μας χρησιμεύουν πάρα πολύ και στη δομή των γραμμάτων, έτσι. Η έκτη άσκηση. Και να πάμε στην έβδομη άσκηση, η οποία είναι το αντίθετο. Πάνω, πάνω, κάτω.
Αυτές οι ασκήσεις επίσης, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλό να μην τις κάνετε έτσι στον αέρα, σε κενό χαρτί, να έχετε πάντα γραμμές πάνω και κάτω. Για να σας βγαίνουν και πιο ωραίες οι ασκήσεις, έτσι, γιατί αν τις κάνετε γενικά και οπουδήποτε, δεν σας βγαίνουν ωραίες, δεν ξέρετε πού να σταματήσετε, πού να ξεκινήσετε. Οπότε είναι καλό πάντα να έχετε γραμμές πάνω και κάτω. Λοιπόν, και εδώ κάναμε την αντίθετη άσκηση από την 6, από την 6η, αντίθετα δηλαδή κάναμε τα μισοφέγγαρα. Πάμε τώρα να κάνουμε γραμμές συνεχόμενες. Οπότε για να δούμε, ας κάνουμε για λίγο. Κατεβαίνουμε, ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε, ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε. Βλέπετε, κάνουμε τώρα κάτι σαφιδάκι. Βεβαίως εννοείται ότι αυτές τις ασκήσεις μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και με μαρκαδόρο, ειδικά τους μαρκαδόρους αυτούς που είναι σαν πινέλο, που είναι πολύ της μόδας και τους χρησιμοποιούμε. Γιατί και αυτοί οι μαρκαδόροι που είναι σαν πινέλο, και η Tombow έχει αυτούς τους μαρκαδόρους και άλλες εταιρείες. Αλλά με αυτούς τους μαρκαδόρους μπορείτε να κάνετε και αυτές τις ασκήσεις. Έτσι. Και αυτή η άσκηση τη βλέπετε ότι πιο σκούρα πάνω, πιο αδύνατη γραμμή. Πιο δυνατή, πιο βαριά γραμμή, πιο ελαφριά. Βαριά, ελαφριά. Φαίνεται. Έτσι. Να πάμε να κάνουμε μία άλλη γραμμή. Βεβαίως την πένα την κρατάτε πολλές φορές και ανάλογα πώς κάνετε τις γραμμές. Δηλαδή βλέπετε εδώ την έχω κάνει κατακόρυφα, την κρατάω την πένα, γιατί θέλω να πατήσω κατακόρυφα. Όταν όμως είναι πιο πλαγιαστές κάποιες γραμμές, την κρατάω κι εγώ περίπου 45 μοίρες την πένα. Αυτό θα τα δείτε σε άλλα βίντεο πώς κρατάμε την πένα. Σας λέω μπείτε στο playlist που είναι με tips ή εκπαιδευτικά κτλ. Και θα δείτε μέσα εκεί αρκετές τέτοιες συμβουλές. Λοιπόν, πάμε πάνω. Το κάνουμε τώρα λιγάκι πιο ανοιχτές γραμμές. Πιο αχνά, κατεβαίνω. Εδώ πρέπει να τη φορτώσω τώρα γιατί αρχίζει και γίνεται η γραμμή πιο αδύνατη. Αχνή, με δύναμη. Αχνή, με δύναμη. Προς τα κάτω. Έτσι. Και βλέπετε ότι έκανα σχεδόν το ίδιο πράγμα με πάνω, αλλά το έκανα... έκανα αυτή τη γραμμή πιο ανοιχτή αυτή τη γραμμή. Λοιπόν, αυτή είναι η ένατη άσκηση και να πάμε στην τελευταία άσκηση, η οποία αυτή εδώ έχει να κάνει και με γράμμα. Θα την κάνουμε λιγάκι πιο πλαγιαστή αυτή τώρα. Λοιπόν, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω με δύναμη. Εδώ τώρα πρέπει να τη φορτώσω. Μπαίνω με μελάνι. Πάνω, κάτω. Α, εδώ το έκανα πάλι συνεχόμενα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πάλι έτσι. Βλέπετε ότι πάνω λεπτή, κάτω χοντρή, πάνω λεπτή, κάτω χοντρή. Και αυτή είναι η δέκατη άσκηση, η οποία στη μέση έχουμε βάλει και ένα στοιχείο από την πάνω. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, απλά εδώ πέρα είναι λίγο η γραμμούλα η λεπτή, ενώνεται λιγάκι με τη χοντρή. Ξεκινάει από τη ρίζα της, αλλά εντάξει, είναι και αυτή να μπει στη μέση, δεν τρέχει και τίποτα. Να δείτε λιγάκι και με το χαρτί αυτό, το καρέ λίγο. Εδώ βλέπετε το καρέ, οι δύο σειρές έχουν περίπου το ίδιο πάχος με αυτό το χαρτί. Έτσι δηλαδή άμα το δείτε, άμα το υπολογίσουμε, βλέπετε ότι αυτές οι δύο σειρές έχουν περίπου το ίδιο ύψος περίπου. Οπότε εσείς μπορεί κάποια στιγμή να θέλετε να κάνετε για παράδειγμα τρεις γραμμές. Οι τρεις γραμμές βέβαια, ή μία γραμμή. Η μία γραμμή είναι πιο εύκολη από την άποψη ότι δεν έχετε πολύ μεγάλο διάστημα, όμως
Στη μία γραμμούλα εδώ στο καρέ δεν σας φαίνεται πολύ καλά αυτές, δεν σας φαίνεται πολύ καλά αυτές οι αυξομοιώσεις, έτσι. Μπορείτε όμως να τις δοκιμάσετε, έτσι, δηλαδή μπορείτε να κάνετε εδώ, ας πούμε, που θα σας φανεί καλά. Εδώ όμως δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρετε, μέχρι να στρίψετε έχετε ανέβει κιόλας και δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Επίσης μπορεί να σας φαίνεται καλά αυτό. Ωραία. Κάτι τέτοιο σας φαίνεται καλά και στο καρέ. Ωραία. Τώρα, άμα δείτε διαφορά το ένα φύλλο από το άλλο, να ξέρετε είναι η ποιότητα του χαρτιού. Και εσείς όταν το κάνετε θα δείτε ότι το ένα με το άλλο δεν γράφει πάρα πολύ καλά. Εσείς όμως το κάνετε περισσότερο για πρακτική και για ζέσταμα. Δεν σας νοιάζει ίσως και τόσο η ποιότητα του χαρτιού, όσο θέλετε να ζεστάνετε το χέρι σας. Εδώ σας είπα, το καλό του είναι ότι μπορείτε να κάνετε και πιο μεγάλες γραμμές. Απλά εδώ να ξέρετε ότι το μελάνι αδειάζει πιο γρήγορα. Να βλέπετε, ήδη έκανα 2-4 γραμμές όπως σας έκανα και άδειες ήδη το μελάνι. Οπότε εδώ αυτό τώρα λιγάκι είναι εκνευριστικό να κάνετε. Αλλά μπορείτε όμως να κάνετε και να το χρησιμοποιήσετε και αυτό. Βλέπετε, στην τέταρτη γραμμή το μελάνι αδειάζει. Επίσης, πολλές φορές το μελάνι μπορεί να σας αδειάζει, γιατί αυτό το χαρτί, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ απορροφητικό σε σχέση με το προηγούμενο. Οπότε ρουφάει πολύ περισσότερο μελάνι και μπορεί να σας συμβεί και κάτι τέτοιο. Για να δούμε. Αλλά το καλό σε αυτά τα χαρτιά είναι ότι δεν αναγκάζεστε να κάνετε γραμμές, αυτό που σας είπα στην αρχή. Έτσι. Και κάνετε και αυτές τις ασκήσεις και σε αυτό το χαρτί. Ουσιαστικά είναι αυτές οι 10 ασκήσεις. Έτσι. Και εδώ έχουμε τα ατυχήματα που το έπιασα και βλέπετε έχουμε ατύχημα εδώ. Θα τα έχετε αυτά. Βλέπετε τα χέρια δεν προλάβαμε να πιάσουμε και κατευθείαν λερωθήκαμε με το μελάνι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτές λοιπόν τις 10 ασκήσεις, αν τις έχετε και τις χρησιμοποιείτε κάθε μέρα, βεβαίως να κάνετε τουλάχιστον από 2-3 σειρές από το καθένα, έτσι μην κάνετε μόνο ένα, θα δείτε ότι το χέρι σας θα γράφει πολύ πολύ πιο ωραία και πολύ πολύ πιο άνετα μετά από κάποια ώρα. Αυτές λοιπόν ήταν οι ασκήσεις καλλιγραφίας που κάναμε σήμερα για τη μοντέρνα καλλιγραφία και την copper plate, και για να έχετε την αίσθηση πώς να δουλεύει η πένα και το μελάνι πάνω στο χαρτί και σε οποιοδήποτε χαρτί. Είναι πάρα πολύ σημαντικές, μην τις ξεχνάτε. Μην τις ξεχνάτε, είτε είστε αρχάριος είτε είστε έμπειρος καλλιγράφος. Είναι το νούμερο ένα για να ξεκινήσουμε μετά να γράφουμε ωραία γράμματα. Τα γνωστά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, με εγγραφή στο newsletter, αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε από κάτω, θα χαρώ πολύ να τα πούμε και να κάνουμε διάλογο, να μου προτείνετε κάτι κτλ. Θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε έτσι μια μεταξύ μας μια επικοινωνία. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!